Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτες, έχουμε σήμερα την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Κρεμαστενό, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό και καθηγητή πάνω απ' όλα, τον οποίο το σεβόμαστε διότι η θέση δεν είναι ούτε ρετή ούτε περαστική. Είμαστε εδώ γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οδηγούμε στις εκλογές τις οποίες εμείς προσωπικά σαν παράταξη δεν τις επιθυμούσαμε. Η κυβέρνηση απεφάσισε έτσι και όλοι ακολουθούμε αναγκαστικά αυτή την πορεία. Ευελπιστώντας ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει μια ευρύτερη πλειοψηφία με ευρωπαϊκή προοπτική για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε, είτε αυτό λέγονται μεταρρυθμίσεις είτε οτιδήποτε άλλο, και ενωμένοι όλοι μαζί να ξεπεράσουμε τον κάμπο που άλλοι το λένε κρίση, άλλοι το λένε μνημόνιο, όπως και να είναι, μόνο με εργασία, με σύμπνοια και με συνεργασία μπορούμε μαζί να το ξεπεράσουμε. Ευχόμαστε και μέχρι την τελευταία ημέρα των εκλογών η παράταξή μας, το ΠΑΣΟΚ, να αγκαλιάσει ξανά όσους δικαιολογημένα πικράθηκαν και διάλεξαν να δείξουν και να εκδηλώσουν αυτή τη διαμαρτυρία ψηφίοντας ένα άλλο κόμμα που στην πορεία απεδείχθη ότι τα αποτελέσματα παρά την προσπάθειά του, από ό,τι λέει, ήταν πολύ χειρότερα από εκείνα που εμείς με τα μειονεκτήματά μας, με τα λάθη μας, καταφέραμε να κάνουμε μέχρι τότε. Και θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε και ο καταλύτης μια σταθερής και προοδευτικής συγκυβέρνησης, και γιατί όχι, επειδή από ό,τι φαίνονται και τα προγνωστικά και τα από τα κάλο που παρουσιάζονται καθημερινά, γιατί να μην είμαστε και το τρίτο κόμμα ώστε να φύγει η απειλή και ο βραχνάς της Χρυσής Αυγής που επακρίνεται γενικά. Εγώ δεν θα να πω πολλά. Εγώ πλαισίωσα και την προηγούμενη φορά τίμησα το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Με τίμησε το ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας με αυτό. Αλλά πάνω απ' όλα επιβάλλεται να βγούμε πιο δυνατή αυτή τη φορά, να εκλέξουμε τουλάχιστον ακόμα ένα βουλευτή, ο οποίος δεν θα είναι άλλος από τον κύριο Κρεμαστενό, ο οποίος τιμά και τη Δωδεκάνησο και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο με την παρουσία του. Εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο καθηγητή και από ό,τι πιστεύω θα γίνει ένας ανοιχτός διάλογος, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να φανούμε όλοι μας χρήσιμοι μια μέρα μετά τις εκλογές. Να είστε καλά. Θέλω να μετά από εσάς, στο τέλος, να κάνουμε έτσι λίγο διάλογο. Έρχομαι, γιατί δεν πρόλασα την προηγούμενη φορά να έρθω, γιατί όπως ξέρετε, όταν υπάρχουν 14 νησιά και στα μεγάλα νησιά από καμία 40-50 χωριά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατο σε 15 μέρες να μπορεί ένας άνθρωπος να γυρίσει όλα. Και αυτό είναι και το πρόβλημα που έχουμε εμείς ως Δεκανήσι, που λένε το βουλευτή δεν το βλέπουμε. Και η αλήθεια είναι αυτή. Διότι ο βουλευτής είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στην Αθήνα από 5 τουλάχιστον 6 μέρες τη βδομάδα, δίνει παρουσία στη Βουλή, δεν μπορεί να φεύγει, και έχει ουσιαστικά ένα Σαββατοκύριακο και αυτό μισό να το μοιράσει σε όλα αυτά τα νησιά και τα χωριά και να κάνει διάλογο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι έχουν δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο. Και είμαι και είδε. Δεν γίνεται. Δεν το ξέρει όμως ο κόσμος και νομίζω ότι οι βουλευτές δεν περνάνε, δεν περνάει μια φορά όποτε είναι εκλογές και λένε γεια. Εγώ λοιπόν την περασμένη φορά δεν μπόρεσα να έρθω και τότε που ήταν εκλογές. Γι' αυτό σας ευχαριστήσω για την προηγούμενη φορά όλους, γιατί εγώ δεν μπόρεσα να έρθω. Τώρα όμως είπα ότι θα αρχίσω από την κάρτα και εκτελώ γιατί όφυλα να έρθω. Δεν έχω και με ξέρω, σας ξέρω, δεν έχω σκοπό να βγάλω πολιτικό λόγο,
Θέλω όμως να συζητήσουμε σοβαρά. Ο πολιτικός λόγος είναι ένας λόγος ξηρός, χωρίς νόημα, με συνθήματα, με φανατισμούς, ποδοσφαιρικοποιημένος, ολυμπιακός, παναθηναϊκός. Εμείς έχουμε δίκιο, εσείς έχετε δίκιο. Αυτό εγώ το αποφεύγω. Και το αποφεύγω διότι η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια τραγική, τραγικότατη θέση. Ποιο είναι το πρόβλημα της χώρας? Το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν παράγει, δεν εξάγει. Έχει λεφτά, έχουμε λεφτά από διάφορους τρόπους, νόμιμους και παράνομους. Άλλα έξω, άλλα μέσα. Αλλά χώρα δεν υπάρχει. Η χώρα είναι καταδικασμένη να πεθαίνει. Οι νέοι της να μην βρίσκουν δουλειά και να φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει με την χώρα. Δεν είναι το πρόβλημα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δυστυχώς όμως τα κόμματα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Εγώ το 10, το 9 είχα εκλεγεί η βουλευτή, μιλώντας στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, είχα πει ότι τότε με πανίσχυρο το ΠΑΣΟΚ, με 44% στον κόσμο και 160 βουλευτές, είχα πει ότι να γίνει κυβέρνηση ενότητας για να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Κανένα δεν ήθελε. Ακόμα και ο Γιώργος Παπανδρέου, που ήταν πρωθυπουργός, τότε μου λέει, μα τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τι θα κάνει η κυβέρνηση ενότητας. Αυτά τα θέματα δεν αντιμετωπίζονται από μόνο κομματική κυβέρνηση. Αλίμονο, εάν βγει ένα κόμμα τώρα και θέλει να κάνει να κυβερνήσει μόνο το όπου και αν είναι. Πρέπει όλα τα κόμματα που πιστεύουν ότι πρέπει να μείνουμε στην Ευρώπη, σαν χώρα, και στο ευρώ σαν νόμισμα, να σχηματίσουν κυβέρνηση. Από τους καλύτερους, τους εμπειρότερους, τους έντιμους και τους αποτελεσματικούς ανθρώπους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ούτε το Χαϊκάλι υπουργό να έχει, ούτε να μην γελιοποιήσουμε δηλαδή τα πράγματα. Δεν γίνεται. Δεν προχωρεί η ζωή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μονόδρομος. Αντί όμως να ακολουθεί αυτό το μονόδρομο, αρχίσαμε το λάθος δρόμο. Δηλαδή, όλοι τα βάλανε με το ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου, του Παπανδρέου φυσικά, διότι λέει ακολούθησε το μνημόνιο, έτσι λέγαμε και έτσι λέγανε, και ενώ υπήρχαν άλλοι δρόμοι. Και οι περισσότεροι πίστεψαν ότι υπήρχαν άλλοι δρόμοι. Πρώτος και καλύτερος τότε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, ο ίδιος, υποσχέθηκε το Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3, εκεί ήρθε η ώρα του να κυβερνήσει και προχώρησε στο δεύτερο μνημόνιο. Ο κύριος Τσίπρας από το πρώτο μνημόνιο έδινε σε όλα λύσεις. Και οι συντάξεις θα πάρετε επιπλέον και χρήματα θα δώσω και τα εργατικά δικαιώματα θα επαναφέρω και το περίφημο πρόγραμμα της Αλμίνης. Θα παίρνετε και τώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Αυτά πριν μερικούς μήνες. Δηλαδή και στη Βουλή τα είπε το Γενάρη. Μερικοί που τα σοβαροί γελούσαν και λέγανε άστονε πώς να κρατήσουμε το παραμύθι, το παραμύθι. Και το παραμύθι ήταν τραγικό. Γιατί? Διότι στην προσπάθειά του, να καταφέρει να εκβιάσει με τόσο παρεθέσεις τους Ευρωπαίους, δηλαδή να τους πει ότι εγώ θα τα τεινάξω στον αέρα και θα τεινάξετε και εσείς μαζί μου, αυτοί και εμπειρότεροι και καλύτεροι είχαν το πρόγραμμά τους και όταν φτάσανε στο παραπέντε του είπανε άμα θέλεις να βάλεις φωτιά στα τόπια βάπτενε και τεινάξεις στον αέρα. Εμείς το παιδί. Οπότε, εκ των πραγμάτων, αυτό σηκώσε τα χέρια, παραδόθηκε. Και λέει τι θέλετε. Ναι σε όλα. Ναι σε όλα, ναι σε όλα. Μα καλά, εσύ δεν έλεγες ότι τα αεροδρόμια, όποιος τα πουλήσει, είναι προδότης, δημοσιογιά και τα λοιπά. Βάλε υπογραφή. Βάλε υπογραφή. Εσύ δεν έλεγες στη Ρόδο ότι το ΦΠΑ θα το κρατήσεις και δεν θα το εξισώσεις και θα έχουν προνόμιο τα νησιά. Το Γενάρη είναι στη Ρόδο, στην ομιλία.
Βάλει υπογραφή το ξυσό. Εσύ δεν έλεγε ότι οι άλλοι κατάφεραν το ΦΠΑ στην εστίαση, δηλαδή σε αυτά που τρώμε, να το πάνε στο 13%, τώρα το πάνε στο 23%. Και αναγκαζόμαστε και όλοι εμείς, οι μνημονιακοί, γιατί μέχρι τότε οι μνημονιακοί ήταν οι κακοί οι αυτοί. Τώρα που γίνανε όλοι οι μνημονιακοί, οι παλιοί μνημονιακοί λοιπόν, αναγκαζόμαστε να ψηφίσουμε πράγματα τα οποία είχαμε επιτύχει. Δηλαδή, ο ΦΠΑ στα νησιά δεν είχε γίνει στο πρώτο στο δεύτερο μνημόνιο. Τώρα όμως, εμείς που το κρατήσαμε, εμείς ψηφίσαμε το αντίθετο. Εμείς που είχαμε καταφέρει το 13% στην εστίαση του ΦΠΑ, να ψηφίσουμε 23% ήδη. Διότι, εάν δεν γινόταν αυτό, οι τράπεζες θα τελείωναν και μαζί θα τελείωναν τη χώρα. Να μου πείτε τώρα, οι τράπεζες δεν τελείωσαν. Όχι. Γιατί? Γιατί θα έρθει τον άλλο μήνα και θα δώσει 10 δισεκατομμύρια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μέχρι τα Χριστούγεννα θα ξαναδώσει άλλα 15. Και τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών θα παραμείνουν τουλάχιστον σε αυτή τη φάση όπως είχαν. Δεν θα τα κουρέψουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν μια ολόκληρη χώρα αυτή τη στιγμή με 225 βουλευτές και πάνω είπε ότι καταστραφήκαμε, δεχόμαστε τα πάντα κτλ. Και τώρα τι γίνεται. Μετά από 20 μέρες, 15 μέρες πρέπει να γίνει κυβέρνηση. Αυτός που θα είναι πρώτο κόμμα θα πάρει 50 βουλευτές χάζι και θα έχει την κοινοβουλευτική έτσι πλειοψηφία. Μπορεί μόνος του να προχωρήσει όπως και αν είναι. Ούτε 3 μήνες. Να μου πεις αν όλοι μαζί θα προχωρήσουν, που σαν στραβά θα προχωρήσουν. Αλλά μόνος του ένα θα προχωρήσει, δεν θα φτάσει ούτε μέχρι τις πήγες. Δεν γίνεται. Είναι σκληρά τα μέτρα. Από τη μια είναι σκληρά τα μέτρα, από την άλλη η άτακτη χρεοκοπία σημαίνει τα χάσεις όλοι. Ποιο είναι το καλύτερο? Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα φωνές που λένε όχι, μένουμε στα παλιά. Ο Τσίπρας βρίσκεται σε δεινή θέση από πλευράς αξιοπιστίας. Όμως υπάρχει το 4% του κόμματός του που πιστεύει του παλιού, που πιστεύει ότι να κρατήσουμε τα παλιά που είχαμε πει στον κόμμα και θα πάμε μπροστά. Και υπάρχει και δύο άλλα ακραία κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Χρυσή Αυγή, που λένε ότι θα γυρίσουμε σελίδα και θα μείνουμε μόνοι μας σε αυτό το πλανήτη. Και θα είναι καλύτερο. Είτε είναι αντιστερή σελίδα κομμουνιστική, είτε είναι υπερδεξιά της Χρυσής Αυγής. Πράγματα δηλαδή, τα οποία η κοινή λογική τα πολύ. Εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ μας, είτε που δεν θέλουν να τα καταλάβουν ή που δεν μπορούν να τα καταλάβουν, που τα υιοθετούν. Και λένε, α, θα γίνει. Θα είμαστε καλύτερα. Θα είμαστε μόνοι μας και στον κόσμο όλο. Όλοι οι άλλοι θα έχουν διαφορετικό καθεστώς από εμάς, αλλά εμείς θα είμαστε οι καλύτεροι πάνω στον πλανήτη. Δεν μπορείς να αλλάξεις στους ανθρώπους τα μυαλά, ειδικά όταν έχουμε δημοκρατία. Με αυτό το σκηνικό, όπως το βλέπω εγώ πώς θα σκεφτόμουν. Με ρώτησε ένα. Λέω, κανονικά αυτός είναι ο προβληματισμός για όλους τους Έλληνες. Αλλά εγώ στρέφομαι στο καλής πίστος ψηφοφόρο του Πασό. Αν θέλετε, με όλη την αγάπη, πίστεψε ότι θα μπορούσε να μετασταρκωθεί στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, ο Ανδρέας Παναγιώτη. Δηλαδή, με ένα νέο 81. Δεν μπορεί. Για πάρα πολύ λίγο. Και την εμπειρία και την γνώση και ό,τι θέλει. Και αν θέλετε και τις συγκυρίες τις κοινωνικές. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν μπορεί. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, καλείς προαιρέσεις που λέω εγώ άνθρωποι, και εγώ αν θέλετε την προηγούμενη αυτή τη υποψήφια, σε έλεγα ρε παιδί, καλά τα πιστεύω τα παιδιά. Μήπως όμως και δεν είναι έτσι. Τώρα πια δεν έχω καμία αμφιβολία ότι δεν είναι έτσι. Τότε το Γενάρη αυτοί πρέπει να προβληματιστούν και να προβληματιστούν πάρα πολύ απλά. Όχι με μεγάλα λόγια. Ότι αν το Γενάρη ήταν η Ελλάδα όπως ήταν και το Αύγουστο είναι όπως είναι, είναι καλύτερα, να
συνεχίσουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εάν όμως πούμε ότι δεν είναι καλύτερα, τότε έχουν μεγάλη ευθύνη ότι θα κάνουν. Διότι εδώ βάζουν σε κίνδυνο όλες τις γενιές που έχουν. Άρα λοιπόν το βασικό ερώτημα είναι, ήμασταν καλύτερα το Γενάρη ή χειρότερα. Εάν ήμασταν τότε καλύτερα και τώρα είναι χειρότερα και συνεχίζουμε αυτή την πορεία, τότε εγκληματούμε εναντίον των γενναιών που έχουν. Εάν όμως πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, να μείνουμε εδώ και να συνεχίσουμε την πορεία, θα έχουμε και την ευθύνη. Αυτή είναι η έννοια της ψήφου μεθαύριο. Δεν είναι η έννοια εγώ είμαι Πασόκ, εγώ είμαι ξέρω εγώ με τον Γιώργο ή με τη Φόφη ή με τον Βενιζέλο. Δεν είναι εκεί. Εγώ είναι σοβαρότερο. Είναι αυτά που έβαλα τώρα. Λοιπόν, και όσον αφορά για τον Πασόκ που μιλάμε, εγώ το έχω πει πολλές φορές, το έχω πει και στον Γιώργο. Εγώ, όπως που έζησα τα τελευταία 8 χρόνια της ζωής του Ανδρέα Παντρέου καθημερινά μαζί μου και την οικογένεια τη ξέρω καλά, ακόμα και σήμερα που έχει κάτι πρόβλημα ένα μέρος της οικογένειας, με πήραν τηλέφωνο, ιατρικό πρόβλημα, να ανακατευτώ. Δηλαδή τους αγαπώ με λίγα λόγια. Δεν νομίζω ότι θα δει κανείς να μου πει ότι είναι πιο πατριαρχικός από εμένα. Εγώ λοιπόν είπα στον Γιώργο, ότι Γιώργο δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι σου. Μπορεί να του μην σ' αρέσουν οι γειτόνοι, μπορεί να μην σ' αρέσουν οι ένικοι, αλλά αυτό είναι το σπίτι σου. Εδώ πρέπει να μείνει. Αυτό είναι το σπίτι σου. Προβλήματα μπορεί να έχεις με όλους, αλλά θα τα λυθούν τα προβλήματα. Και ο κόσμος θα καταλάβει. Και θα δικαιώσει και τα καλά που έχει κάνει και ενδεχομένως θα ψέξει και τα κακά, γιατί κανένας δεν είναι αλάτι. Εμένα δεν είναι. Εγώ ξεκινώ να πιστεύω αυτά τα πράγματα και σήμερα. Ότι ο Βανδρέου πρέπει να γυρίσει στο σπίτι του. Δυστυχώς, αυτή τη φάση αποφάσισε να μείνει η δήλωση. Και εγώ απευθύνομαι σε όλους, ανεξαιρέτως, που αγαπούν ή δεν αγαπούν τον Βανδρέου, που αγαπούν ή δεν αγαπούν τον Βενιζέλο, που αγαπούν ή δεν αγαπούν τη Φόρνη, να πιστέψουν ότι ο πιο συγγενής χώρος για αυτούς είναι αυτός ο χώρος. Τι να κάνει, να πάψει το ΣΥΡΙΖΑ ή το Λαφαζάνι ή το ΚΚΕ. Δεν νομίζω ότι θα είναι λάθος. Να πάνε πήγε στη δεξιά, φαντάζομαι ότι ακόμα πιο λάθος. Λοιπόν, δεν έχουν πολλές ευκαιρίες. Αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε και να ξεπεράσουν τα προσωπικά θέλει πάτη. Διότι και αυτά είναι πάτη. Και ο ένας λέει αυτός με έβλαψε και ο άλλος λέει όχι εσύ με έβλαψε. Αυτά είναι στην πολιτική και στη ζωή. Τα βρέχεις κάθε μέρα. Αυτά πρέπει να ξεπεραστούν και ο χώρος αυτή τη φορά πρέπει να δώσει μια δυναμική με ένα καλό αποτέλεσμα, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ να έρθει τρίτο κόμμα για να μπορεί να παίξει τον ιστορικό του ρόλο. Και τώρα θα μου πείτε και ποιος είναι αυτός ο ιστορικός ρόλος του ΠΑΣΟΚ να παίξει, αν είναι το κόμμα. Θα σας πω. Όταν έγιναν οι εκλογές αυτές, όχι αυτές, του 12, έγιναν δύο εκλογές. Μία τον Μάιο και μία τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, οι εκλογές του Ιουνίου του 12, εάν το Πασόκ δεν ψήφιζε, δεν στήριζε μάλλον την Νέα Δημοκρατία, έπρεπε να πάμε σε τρίτη εκλογή. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να συνεργαστεί με κανένα, δεν ήθελε να συνεργαστεί με κανένα ο ΣΥΡΙΖΑ, η ψήφη της ΔΗΜΑ δεν ήταν αρκετή για να έχει 151 βουλευτές και να κυβερνήσει, να κυβερνηθεί η χώρα. Άρα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να δώσει τους 35-33 βουλευτές για να ξεπεράσουμε το 151. Εάν δεν έλεγε όχι, και αυτό δεν το προσέξατε, θα πηγαίναμε σε τρίτες εκλογές με σίγουρη την οικονομική καταστροφή, δηλαδή θα κλείνει τράπεζες όπως σήμερα και όλα. Έπρεπε λοιπόν να πάρουμε μια μεγάλη απόφαση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί υπήρχαν πολλοί από εμάς που λέγαμε τώρα συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, που ήταν αιώνιος, αντίπαλος κτλ. Έπρεπε λοιπόν να ληφθεί μια μεγάλη απόφαση. Τότε. Τι πήρε. Εάν ήταν πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, τι θα έκανε πάλι το πράγμα. Θα συνεργαζόταν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έπρεπε να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Ήταν πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 4 κομμάτια.
Εάν λοιπόν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν λοιπόν τώρα είναι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ θα είναι ένα φρένο, το επαναλαμβάνω, στις ανόητες ή εξωπραγματικές αποφάσεις. Διότι ο ένας γυρίζει το τιμόνι προς μια πλευρά και ο άλλος προς την άλλη με αλλεπάλληλο λάθη. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια ιστορία. Έχει κάνει τα λάθη του, έχει ρίζες, έχει αποδείξει ότι αυτό το κράτος που έχουμε, το κοινωνικό κράτος, αυτό το ΠΑΣΟΚ, πριν το ΠΑΣΟΚ υπήρχε εθνικό σύστημα υγείας, υπήρχε πρόνοια, υπήρχαν αξιολογικές συντάξεις. Οπότε αυτά όλα χειροτερεύουν σήμερα και θα χειροτερεύσουν πολύ χειρότερα αύριο. Άρα λοιπόν, τι χρειαζόμαστε εδώ? Χρειαζόμαστε έμπειρους που θα μπορέσουν να συγκρατήσουν το καράβι. Αποδείχθηκε ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία μπορεί με τα λοπρόσφαλα που έκανε, ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μεγάλο λάθος. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει, θα έπρεπε να πει ότι εδώ έχουν κάνει κάποιες συμφωνίες μας. Εγώ θέλω να διαπραγματευτώ, να τις κάνω καλύτερες. Αλλά τουλάχιστον μέχρι εδώ δεν θα χειροτερέψω τα πράγματα. Όταν όμως πας και λες, εγώ δεν αναγνωρίζω τίποτα και αρχίζω να συζητώ από μηδενική βάση, σου λέει, μην κάτσε, να συζητήσω από μηδενική βάση. Όλα τα θέματα του τραπέζι, μην δες. Και καταλήγουμε στο τέλος να μην συμφωνήσουμε. Και αφού δεν συμφωνούμε, θέλετε και λεφτά, τώρα αφού δεν συμφωνήσαμε δεν θα πάρετε τίποτα. Οπότε τι γίνεται, κλείνουμε τις τράπεζες και λέμε τώρα ή χρεοκοπούμε ή πάμε σε χειρότερη συμφωνία. Δώστε μας πάλι λεφτά. Και πάλι λεφτά. Τώρα έρχονται 25 δις για να κρατήσουν τις τράπεζες. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Αυτό που είναι το παρανοϊκό είναι, ενώ τους ζητάμε λεφτά και παίρνουμε λεφτά όχι από τράπεζες, όχι από ευρωπαϊκούς τράπεζες, παίρνουμε λεφτά από τους πολίτες. Δηλαδή παίρνουμε λεφτά από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Παίρνουμε λεφτά από ανθρώπους σαν και εμάς. Και τους βρίσκουμε και τους λέμε πώς τους λέμε. Ούτε κουτόφακος. Θα πίνουν το αίμα, τι λέμε και τα λοιπά. Το κουβλίφο. Ξέρετε εσείς κανένα το κουβλίφο να χαρίζει δισεκατομμύρια με 0,8 επιτόκιο. Είναι 8 επιτόκιο. Πέστε μου, εμένα πάνω να μισθώ. Αυτή είναι το κουβλίφο. Είναι η λαή της Ευρώπης. Δεν είναι τράπεζα. Είναι ο Γερμανός εργάτης. Είναι ο Φιλανδός εργάτης. Είναι οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών. Αυτά παίρνουμε μισθό. Δεν παίρνουμε από τους τραπεζίτες. Δεν παίρνουμε από το κεφάλαιο. Ο κόσμος όμως, αν το ρωτήσει εδώ έξω, θα σου πει ότι οι τοκογλύφοι μας πίνουν το αίμα. Μα 0,8 επιτόκιο σου πίνει κανένα το αίμα. Να πάω να δανειστεί όπου πα από 4 για πάνω. 5, 4, 3,5, αυτά είναι τα επιτόκια. Με 0,8 σου πίνει κανένα το αίμα. Λοιπόν, και παίρνουμε δισεκατομμύρια. Χωρίς αυτά δεν υπάρχουν. Γιατί δεν παράγουμε, δεν εξάγουμε. Με ρώτησαν στο Μέγκα, στην τηλεόραση που πάνω, λέει καλά το χρέος. Το χρέος είναι τόσο μεγάλο που εμείς δεν μπορούμε να το τελειώσουμε. Αλλά μπορούμε όμως, εάν κάνουμε ανάπτυξη, ξέρετε ότι πληρώνουμε ακόμα χρέος από το 1821, τώρα πριν πέρσι τελειώσει. Δηλαδή, πληρώνουμε χρέη, δηλαδή, αν σου βάλουμε το πληρώσεις με τα 200 χρόνια με επιτόκιο 0,8, κάποια στιγμή τελειώσει το χρέος. Πώς είναι αυτό το χρέος? Πρέπει να κάνεις ανάπτυξη. Η Αμερική, ξέρετε πόσα χρωστάει, 17 τρισεκατομμύρια. Όχι, εμείς είμαστε στραγάλια τα δικά μας. Αλλά παράγει αεροπλάνα, παράγει κότερα, παράγει αυτά. Εμείς δεν παράγουμε ούτε μια βίδα. Το πρόβλημά μας είναι η παραγωγή. Δεν είναι το πρόβλημά μας το χρέος. Χρέος έχουμε κάθε μέρα. Τώρα πήραμε άλλα 80 δισεκατομμύρια. Δεν είναι χρέος αυτό. Τι? Λοιπόν, για να φύγουμε όμως από αυτό, πρέπει να αρχίσουμε να παράγουμε κάτι, έστω μια βίδα. Δεν παράγουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, η Ιταλία 2,5-3 εκατομμύρια χρέη. Η Γαλλία 4,5-3. 3 είναι πολλά δις. Πάμε. Λοιπόν,
Αν λοιπόν αυτοί που χρωστούν τα μελοκέφαλά τους δεν έχουν πρόβλημα, εμείς γιατί έχουμε. Είπα στο Μέγκα, που πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, ότι ο Τσαουσέσκου, όταν το σκοτώσαμε, το σκότωσαν τη χώρα που είχε μηδέν χρέο, μηδέν έλλειμμα. Αλλά ο κόσμος πεινούσε. Δεν είχε να φάει ντομάτες, πατάτες, τίποτα. Μηδέν χρέο και στο μικροταφείο, με το κανάλι, έχω μηδέν χρέο και μηδέν έλλειμμα. Αλλά δεν ζουν. Δεν έχουμε δηλαδή τελείως τρελαθεί. Εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να μιλήσω. Αυτά τα οποία ακούμε στην τηλεόραση είναι γελία πράγματα. Όταν σου λέω άλλο πράγμα, σου χάρη ότι να μην τους πληρώσουμε. Ωραία, φίλε, να μην τους πληρώσουμε. Ωραία. Θα σε κοιτάζουν έτσι αυτοί μετά και εσύ θα σε δανείζουν αιωνίως και εσύ θα τους εγώ δεν πληρώνω, έτσι. Θέλει ένα παιδάκι του δημοτικού να ρωτήσει και να σου πει ένα παιδάκι μου, πρέπει και ένα πιο μικρό εγώ με μεγάλο. Δηλαδή, αυτά όμως τα πράγματα Γιώργο, περνάνε στον κόσμο. Ότι δηλαδή θα έρθει μια κυβέρνηση αύριο και θα πει μας χρωστάτε, δεν σας χρωστάμε, έτσι λέει. Μας χρωστάτε, δεν σας χρωστάτε. Εντάξει. Τότε λοιπόν γιατί δεν ζητάμε λεφτά. Τώρα, άλλο είναι να μου πείτε πού έγινε λάθη και έγινε πολλά. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο που αν θέλει το συζητούμε. Η χώρα όμως πρέπει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να κάνει συνέχεια αυτό το πράγμα να αυτομαστιγώνεται. Πρέπει να προχωρήσει με όλους τους τρόπους. Μισό λεπτό. Ναι. Όταν μιλάω τώρα στην κατάσταση, θα μιλήσουμε λίγο εγώ. Θα σε πάρω εγώ. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Το ερώτημα είναι θα προχωρήσουμε ή θα σταματήσουμε. Εγώ ελπίζω ότι θα συναντηθεί μια κυβέρνηση η οποία θα είναι πιο καλή από το πρόσωπο τώρα στην Ελλάδα και το Πασόκ θα παίξει σημαντικό ρόλο. Όχι γιατί ούτε θέλουμε να είναι εγώ τουλάχιστον δεν θέλω. Αλλά να παίξει σημαντικό ρόλο για να μην καταστραφεί η χώρα. Οι άνθρωποι είναι άπειροι. Οι άλλοι είναι επικίνδυνοι. Εγώ δεν σας το κρύβω ότι εμείς είχαμε, εγώ δηλαδή τουλάχιστον, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, είχα αποφασίσει να ρίξουμε την κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας, εάν θα προχωρούσε στα 25 ευρώ στα νοσοκομεία. Ήθελε τότε ο Γεωργιάδης ο Άδωνης να βάλει 25 ευρώ όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο να πληρώνει. Και η διαφορά μας ήταν ότι εάν βάλει σήμερα 25, κάποιοι άνθρωποι ένα άλλο να βάλει 50, ένα μεγάλο 100 και τελικά ο κόσμος θα πληρώνει στο νοσοκομείο. Και εκεί ήταν ένας λόγος να πέσει η κυβέρνηση. Και πήγε πραγματική ίσω η Νέα Δημοκρατία και δεν το έβαλε. Το ίδιο πράγμα θα μπορεί να κάνουμε και θα κάνουμε εάν εμείς είμαστε ανασυρικός παράγοντας για το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, θα σας το πω ξεκάθαρα, εγώ δεν ξέρω να κάνω έτσι να μιλώ άσχημα για αυτό. Αλλά ένα καλό παιδί ο Τσίπρας είναι άπειρο. Δηλαδή δεν έχει διοικήσει, ούτε υπήρξε ποτέ του γραμματέας Υπουργείου, ούτε υπουργός, ούτε υπουργός. Κατ' ουσίαν είναι υπουργός. Να διοικήσει δηλαδή τους υπουργούς, τους γραμματείς, τη χώρα, το στρατό, την αεροπορία, πώς θα είμαι εδώ. Μπορείτε εσείς να σας κάνω δημιουργό, να κάνετε όσο έχετε ιδέα. Και αυτό γίνεται τώρα. Χρειάζεται πείρα, γνώση, νιάτα. Δεν γίνεται νιάτα χωρίς πείρα και γνώση και να γίνεις πρωθυπουργό. Βλέπετε ότι πώς κυβερνείται ο κόσμος. Στην Ευρώπη ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή θεωρείται ο πρώτος και όλοι τον ακούνε. Είναι ένας ανάπηρος 75 χρονών. Και ο δεύτερος που είναι η καγκελάριος, η Μέρκελ, είναι 65 χρονών. Δεν έχει η Γερμανία 40-35 άριδες, 20 άριδες, που τους κάνει πρωθυπουργούς, εκπαιδευμένους, με επιτυχία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό ήταν το λάθος. Χρειάζεται λοιπόν, εάν μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζεται ένα φρένο. Και το φρένο δεν μπορεί να το δώσει. Εδώ που τα λέμε, η εργασία του έκανε. Έλεγε και μας έδινε, ότι είναι αριστερό κόμμα. Και βγαίνουν οι αριστεροί, οι αμυγείς αριστεροί, και του λένε δεν είσαι αριστερό κόμμα. Το πρώτο που έκανε ήταν να συνεργαστεί με ένα ακροδεξιό κόμμα. Μικρό μένα, αλλά ακροδεξιό. Κόμμα που δεν έχει κανένα κοινό συμβούλιο μαζί του,
εκτός από ό,τι έλεγα και τα δύο, ότι θα σκίσουν το μνημόνιο και θα καταργήσουν τους μνημονιακούς νόμους. Και έρχεται στη Βουλή και φέρνει έναν νόμο για την οικογένεια και έναν άλλο νόμο για το τζαμί. Και οι βουλευτές του κανόνου που καταψηφίζουν. Και αν δεν υπήρχαν οι βουλευτές του Πασόκου να το ψηφίσουν, θα το γεγονότανε. Πώς μπορέσει να το ψηφίσουν με τέτοια φιλοσοφία. Τα κόμματα που δεν κυβερνούσαν πρέπει να έχουν κάποια ιδεολογική συγγένεια για να βγουν από αυτή την κρίση. Με λίγα λόγια. Καλησπέρα. Κατάσταση είναι επικίνδυνη. Να φανταστείτε ότι ο κύριος πρόεδρος Αμιέρου έλεγε ότι θα δώσει το 30% του Αιγαίου στους Αμερικανούς την ίδια χρονική στιγμή που ζητούσαμε βοήθεια από τους Ρώσους και τους Κινέζους, τα λεφτά δηλαδή, τόσο εμείς θα δώσει το 12% από την Παλαιστίνα Αμερικανή. Και την ίδια χρονική στιγμή που έλεγε θα δώσει το 30% από την Αμερικανή, έλεγε ότι θα δώσει εδώ στην Κάρπαθο να γίνει μια βάση, όταν ξέρουν όλοι ότι η συνθήκη που έχει εξελιχθεί είναι ότι η Δωδεκάνησος είναι αποστρατευμένη ζώνη. Δεν θα δεχτούν ποτέ οι Ρώσοι να φέρουν γράμμα στην Κάρπαθο κάποιος και όποιος θέλει για να χτυπήσει τη Μόσχα ή οποιοδήποτε άλλο την Τουρκία. Μα δηλαδή, ξεφεύγουμε από την κοινή λογική, να πάτε σε ένα... Και δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο άνθρωπος αυτό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τον κοίταγε, δεν έλεγε τίποτα. Λοιπόν, και σας ρωτώ, πολλές προχωρήσεις έτσι τη χώρα, πέστε. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, επαναλαμβάνω ότι και πιστεύω κράτοντα ότι ναι, το λέμε το δίκαιο γιατί αυτό σε πέρα. Αν συναντηθεί αυτή η πολιτική, αυτό σε δεν σταματάει. Όταν κάνεις και λες ότι το φάρμακο που θα πάρω είναι κακό, αλλά θα το πάρω, τότε δεν σου πει το φάρμακο. Πάρε την απόφασή σου. Ή θα το πάρει το φάρμακο και θα πιστεύει ότι θα το λύσει, ή πέταξε το και μην έτσι. Διότι εμεί εδώ τώρα λέμε να κάνουμε κυβέρνηση, να κάνει ένα βήμα πρώτα, να κάνει ένα βήμα πίσω. Τότε λοιπόν να κάνει ένα βήμα και να δούμε τι υπάρχει και την ευθύνη. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε ότι θα κάνουμε κυβέρνηση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου ναι, είναι κακό το αλλά θα το παλέψω. Τι να παλέψω, όπως είναι το υπέγραφος. Θα δούμε το υπέγραφος. Αν εφαρμόσουμε, αν πάρουμε πίσω μέτρα, πρέπει να δώσουμε ισοδύναμη. Διότι όταν λέμε ότι βάζουμε 23% ΦΠΑ παιδιά, ξέρω εγώ, στα ιδιωτική παιδεία και μετά το πάρουμε πίσω, το 23 πρέπει να το πληρώσουν κάποιοι άλλοι. Δεν γίνεται να μην το πληρώσει κανένα. Τα έχει υπογράψει αυτό. Μπορούν να αλλάξουν όλα, αλλά θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα πληρώνουν. Δεν γίνεται να σου χαρίσουν. Τελειώσαμε ευχαριστώ. Και ευτυχώς που τουλάχιστον κατάλαβαν όλοι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Διότι άμα ρωτήσεις τον κόσμο και εσάς τι είναι το μνημόνιο, περισσότερο θα πούμε ότι είναι ένα κακό πράγμα το οποίο όποιος το πάρει καταστρέφεται, λες και είναι συνταγή. Το μνημόνιο είναι, δεν υπάρχει κανένα μνημόνιο. Όταν δεν ζητάς να σε δανείσουν, κανένα μνημόνιο δεν υπάρχει. Όταν πας όμως και πεις θέλω τόσα δις, θα σου πει αυτός θα δίνει, ότι κύριε θα στα δώσω, αλλά πρώτον αυτό, δεύτερο αυτό, τρίτο αυτό, αν τα θέλεις. Αυτό λέει το μνημόνιο. Δεν τα θέλεις, δεν έχεις μνημόνιο. Βγάλει τα πέρα μόνος. Αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε όλα αυτά να σκίσει τα μνημόνια, ποιος του είπε να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Σκίσει τα, κατάργησε τους νόμους αύριο το πρωί και προχώρα μόνος. Δεν υπάρχει μνημόνιο. Μνημόνιο υπάρχει αυτή τη στιγμή, πας εσύ ο δανειζόμενος στον δανειστή και του λες δώσε μου τόσα. Και ο δανειστής σου απαντά, φίλε, σας τα δώσω, αλλά θέλω να μου βάλεις υποθήκη το σπίτι σου, το αυτοκίνητό σου και το κτήμα σου. Υποθήκη. Δεν μου τα έδωσε, τα πήρα. Δεν υπάρχει στη ζωή να δανείζουν χωρίς υποχρέωση. Αυτό το πράγμα δεν το κατάλαβε ο ελληνικός λαός. Βγαίναν τα κόμματα που λέγανε εμείς θα τα δώσουμε όλα, δεν θα πληρώνουμε τίποτα, θα γυρίσουν αυτόματα οι καλές μέρες. Εκείνο που μπορεί να υποσχεθεί το Πασόκ είναι ότι εμείς κάνουμε το κοινωνικό κράτος,
Εμείς κάναμε τα νοσοκομεία, εμείς κάναμε τα ελικόπτερα, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε πρόνοια. Εμείς δώσαμε τις υψηλότερες συντάξεις. Άρα λοιπόν αυτοί που τις δώσανε μπορεί με σοβαρότητα να προσπαθήσουν να το ξανακάνουν. Οι άλλοι που υπόσχονται, να το πιο τα αποτελέσματα. Μέσα σε 6-7 μήνες θα γίνει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, εγώ και ο Ευχαρίστος, ο Δήμαρχος και μετά εσείς να κάνουμε συζήτηση. Κύριε Καθηγητά, Υπουργέ μου θα πω εδώ, Υπουργέ μας, θέλω με την ιδιότητα του Δημάρχου να σας καλωσορίσω στην Κάρπαθο, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, να σας πω ότι αυτή η παρέμφεση που κάνατε ευθύνατε στο γεγονός της μη επισκέψεώς σας στην Κάρπαθο στην προηγούμενη εκλογή, να βεβαιώσω εσάς, αλλά και όσους παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση, ότι αυτοί που έρχονται στην Κάρπαθο, όταν έρχονται στην Κάρπαθο, μπορούν ενδεχόμενα να προσφέρουν λιγότερα πράγματα από αυτούς που δεν έρχονται στην Κάρπαθο, αλλά ασχολούνται με την Κάρπαθο. Και εσείς είστε ένας από αυτούς που ασχοληθήκατε διαχρονικά, αλλά και στη δικιά μου θητεία, με τα προβλήματα που είχε κάνει. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Καρπάθου, οποιοδήποτε Δήμαρχος Καρπάθου, έχει το δικαίωμα από εσάς να σηκώσετε τηλέφωνο για να αναφέρει το πρόβλημα και εσείς να το δείτε με τη δέουσα προσοχή, αυτό είναι πραγματικά που χρειάζεται και όχι η τυπική επίσκεψη. Καλό είναι να σας έχουμε όσο γίνεται πιο συχνά στην Κάρπαθο, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι ο χώρος της δουλειάς την οποία έχετε δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν μπορεί και στην Κάρπαθο να έρθετε, παράπονο θα ακούσετε ότι δεν πήγατε στο Απέρι. Και στο Απέρι να μαθάτε, θα ακούσετε παράπονο ότι δεν πήγατε στην Πολά. Έτσι είμαστε εμείς, είμαστε λίγο δύσκολοι λαός, όχι μόνο στην Κάρπαθο παντού. Εγώ σε όλα αυτά θέλω να πω μόνο το εξής. Και να καταθέσω, ας πούμε, την άποψη τη δικιά μου ότι αυτή τη φορά βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο με την έννοια του προσανατολισμού προς την Ευρώπη. Και θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω δύο-τρία πράγματα τα οποία έχουν σχέση με το νησί το δικό μας και θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Είναι τυχαίο ότι μέσα στους 6 μήνες, αυτούς τους 7 μήνες, στις 13/7 του 2015 έγινε διακοπή των εργασιών για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που γίνεται στην Κάρπαθο, ο βιολογικός. Είναι τυχαίο ότι στις 13/7 τον ίδιο μήνα έγινε διακοπή εργασιών για τα δίχτυα του βιολογικού. Είναι τυχαίο ότι στις 14/8 έγινε διακοπή εργασιών για το φράγμα. Είναι τυχαίο ότι στις 16/6 έγινε διακοπή εργασιών για το νοσοκομείο. Και γίναν όλα αυτά σε ένα διάστημα διότι οι ανάδοχοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες που έχουν και γνωρίζετε εσείς και όλοι εμείς ότι αυτά είναι από προγράμματα του Ευρωπαϊκού. Πώς μπορούν να συνεχιστούν αυτά τα έργα, εάν πραγματικά ο προσανατολισμός της πατρίδας μας δεν είναι προς την Ευρώπη. Επίσης ήθελα να σας ενημερώσω ότι δημοπρατήθηκε και είναι πια στην Οικονομική Επιτροπή η έκκληση του πρακτικού για το δεύτερο κύκλο κοιτά στην Κάρπαθο. Εγώ θεωρώ ότι μετά από αυτές τις εκλογές θα προκύψει μια κυβέρνηση που αν μη τι άλλο θα προσπαθήσει να μας βοηθήσει να επανεκκινήσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα έχει ανάγκη το νησί. Με αυτά τα δύο σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά που θα έρθετε στην Κάρπαθο θα σας υποδεχτούμε ξανά σαν μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός από αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος, σας καλωσορίζουμε και ξέρουμε ότι είστε κοντά μας. Και εγώ θα πω ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα κόμμα ευθύνης. Εκτός από αυτά που είπατε, πραγματικά από το 10 σήκωσε ένα μεγάλο βάρος. Και η ιστορία σας κρίνει αν ο Παπανδρέου έκανε το σωστό και πήγαινε σε μνημόνιο. Το πιστεύω ότι έκανε το σωστό. Φαντάσατε και είναι η ιστορία. Οποιοδήποτε ζητάει λεφτά και παίρνει, υπογράφει μνημόνια. Μνημόνια δεν σταματήσουν. Μνημόνια δεν σταματήσουν από αύριο το πρωί. Αυτά η ιστορία σε αυτό κρίνει. Αυτά το μάθει ο Υπουργός. Υπάρχει κατηγορίες πολλές είχαν πάνω. Και πάμε στο 12. Πραγματικά πάλι ήταν δύναμη και κόμμα ευθύνη, διότι έβαλε πλάτη, όπως είπατε, είναι εκεί η χώρα από το εκεί που έχει φτάσει στο Αμήν, που λέμε το καράβι πήγε στους μπράβους.
και φτάσαμε στο 2014. Το 2014 τι έγινε. Είχαμε ύφεση 4 χρόνια και στο 2014 άρχισε μια ανάπτυξη. Είχαμε ανάπτυξη έστω και 0,5. Αυτή ήταν η ανάπτυξη. Ήταν το έμφυα να κατεβεί μείον 30%. Είπατε πολλά πράγματα που ήταν να είναι. Τι ήταν το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα ήταν ότι η οικονομία πήγε καλά, ο κόσμος δεν τα ένιωσε στο πετσί του, ενώ η κοινωνία έβραζε. Διότι δεν υπήρχε εκεί η επικοινωνία που χρειάζεται να αφομοιώνει το μνημόνιο και τα ωφέλη που είχαμε από όλη αυτή τα 4 χρόνια που περάσαμε. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 4% πήγε. Ήταν όλα αυτά ψήφιοι διαμαρτυρίες. Και εγώ που μιλάω με τον κόσμο έξω, πιστεύω ότι εκτονώθηκε ο κόσμος με αυτό το ψήφισμα που έκανε και το ψήφο διαμαρτυρίας, εκτονώθηκε και τώρα όλοι γυρνάνε και έχουν ξυπνήσει και έχουν ανοίξει τα μάτια του ότι δεν γίνεται, πρέπει να γυρνάμε εκεί που είμαστε. Και εγώ πιστεύω ότι και το Πασόκ εύχομαι να πάει καλά και θα πάει καλά, διότι είναι ένα ακόμα ζήτημα. Και σας εύχομαι προσωπικά όλα τα καλά και στο Γιάννη που είναι και καρπάζει εκεί. Ευχαριστώ. Άλλους. Κύριε Μεγητά, ο Δήμαρχος σας καλωσόρισε, αυτό έχει προσπαθεί απόλυτα. Ξέρω τις προσπάθειές σου για τα κοινά να σκαπάσουν, όχι μόνο για τα κοινά, αλλά και για το κάθε ένα, όποιος ήρθε στο γραφείο σας, είναι η στέση, ξέρω, τι προσφέρει σε αυτό. Και για το νοσοκομείο, λόγω λιγόρες με εσάς, ξέρω τις προσπάθειές σας, ασχέτως εάν κατηγορηθήκατε ότι εσείς θα θέλετε νοσοκομείο. Κάτι δύο συζητούσαμε, μου έλεγε στις συνδυασμούς μου, σου έλεγα εγώ τους δικούς μου, εγώ προσωπικά μου, άλλοι σου λέγανε το ετάδος. Εγώ πιστεύω ότι το νοσοκομείο, εφόσον πήγε στο ΕΣΠΑ, σταμάτησε τώρα που λέει ο Δήμαρχος. Είναι προσωρινό. Προσωρινό. Μια προσφορά στον τόπο, το συζητήσαμε και προηγουμένως, είναι να πιστεί ο Καρπάθιος ότι δεν θα γίνει ένα αττικό στην Κάρνοτο, ένα ονάσιο. Θα γίνει ένα νοσοκομείο, έστω, μάλιστα, συγκεκριμένα λέω και σαν γυροκομείο να δουλέψει, θα είναι προσφορά στον τόπο. Δεν ήμουν ενορισμένοι ότι εκείνα είναι σπατάλες, για αυτές τις έξι κάτω. Τώρα αποκτώμαστε και τι είναι το νοσοκομείο στην Κάρνοτο. Σάμπος και εκεί φταίει που έπεσε κάποια έξω η οικονομία. Πες πάμε. Αλλά πιστεύω ότι εάν γίνει μία μαζί με αυτό το νοσοκομείο, μία νευρολογική μονάδα. Έχει πάρα πολλούς Καρπάθιους, είναι εφικτό, έστω και το καλοκαίρι, να δουλέψει μόνο το καλοκαίρι. Αυτό πιστεύω από τη συζήτηση και μία του Καρπάθιου. Είναι εφικτό. Θα είναι προσφαγή όλο το. Είναι ένα στόχο, αυτό που θα είναι δύσκολο. Μπορεί να διαστοχεύσει κανένα, γιατί δεν μπορεί να στοχεύσει, όπως είπε ο Μιχάλης, να γίνει αντικό νοσοκομείο. Ακόμα και νοσοκομείο ρόλο, μα νοσοκομείο ρόλο, έχει 180 γιατρού. Όλο τον ειδικό τύπο. Εδώ αγωνιζόμαστε να έχουμε ένα γιατρό. Ο φίλος μου ο Γιώργος, θα ξέρετε, ο καρδιολόγος δεν υπάρχει στο κέντρο υγείας. Πώς θα έρθουν οι γιατροί ξαφνικά, με τι λες πάνω, ποιος θα έρθουν. Δηλαδή, όταν εγώ έβαλα τους όλους μαζί μου, γιατί ο κύριος Πλάτης είναι εδώ, και ο κύριος Πλάτης είναι εδώ τώρα και ξέρει την αγωνία και τον αγώνα που κάναμε μαζί, και με τον δήμαρχο τον τότε, τον κύριο Χανιώτη, για να υλοποιηθεί και να ληφθεί από μας να αρχίσει το νοσοκομείο. Εγνώσιμα ότι ο κόσμος μόλις κλειστεί από το νοσοκομείο, όποιοι θα είναι σε αυτές τις θέσεις, θα δεινοπαθήσουν. Δυστυχώς θα δεινοπαθήσουν. Και ο κόσμος θα λέει, μας κοροϊδέψατε, φτιάξατε νοσοκομείο και δεν είναι νοσοκομείο. Διότι δεν μπορούμε να διορίσουμε τρεις νοσηλεύτριες στη Ρόδο, αυτή τη στιγμή.
διότι η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση επιλεκτικής τροποποίησης, έτσι λέει. Δεν είναι πανερή χρεοκοπία, είναι επιλεκτική. Δηλαδή χρωστάει στους γιατρούς, εφημερία δεν τους πληρώνει. Χρωστάει εξετάσεις, δεν τους πληρώνει. Γιατί δεν τους πληρώνει, δεν έχει λεπτά. Δεν είναι τροποποία. Λοιπόν, αδειγμένο. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ανθρώπους που να μιλούν καθαρή γλώσσα, να μην τους νοιάζει, και αυτό το λέω Μαριγούλα, γιατί είχαμε κάνει μια συζήτηση παλιότερα, ότι αν δεν με ψηφίσεις, θα με ψηφίσεις καλά και δεν με ψηφίσεις ακόμα καλύτερα. Με αυτή την οτροπία μπορούμε να το πούμε. Άμα αρχίσει ο άλλος και σου λέει ψήφισέ με για να σου κάνω να μου δείξεις, να το δείξω, αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. Θέλουμε σοβαρούς ανθρώπους, να πάρουμε ευθύνη, να κάνει να δίνουμε χώρα μπροστά. Εγώ πιστεύω και ότι συνεχίζει ο Πασόκ να μεταφράσει το κομμάτι του. Θα σας έχουμε πάντα το κομμάτι του Μονογόλιου. Το θέμα είναι να κάνουμε κάτι, να είμαστε νέοι. Τώρα όμως θα είναι λίγο πιο βασικός. Να βάζει τα ποσοστά πάντα. Η συγκυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατίας μεσολαβεί και λύσεις. Μιλήσατε για ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Αν δεν υπάρχει δημόσια διοίκηση. Στην αρχή δεν ήσασταν εδώ που είπα. Γιατί? Όχι, είπα ότι η κυβέρνηση εκείνη και αυτή που θα γίνει τώρα είναι μια κυβέρνηση ανάγκη. Δηλαδή, εάν το Πασόκ τότε έλεγε ότι εγώ δεν είμαι στους βουλευτές μου, τότε θα πηγαίναμε σε τρίτες εκλογές. Εμείς που είμαστε υπέρ της ανάπτυξης και της ευρωζώνης και όλα αυτά, χαίρομαι περισσότερα βήματα. Δεν μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει διοίκηση και να σου πω ένα δικό μου παράδειγμα. Έκανα μία αντικατάσταση στο τέλειο χωριό και δεν μπορούσα να πάρω πιναγίδες στην Ελλάδα. Και πάλι πάει ένα μήνα και έπρεπε να βάλω το πολιτικό μέσο, διότι ο υπάλληλος μου έλεγε ότι εγώ δεν ξέρω, ο άλλος έφυγε. Και έπρεπε να επέμβει ο Περιφερειάρχης για να βγάλουν 2 ώρες εργασία. Εγώ τώρα είμαι βουλευτής. Ο Άγγελος είναι εδώ, ζήτησε να νιώσει το χρώμα της οδηγίας και έκανα 2 θέσεις από πάνω. Είμαι βουλευτής. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι επιχειρηματίας, δεν βλέπω καμία ανάπτυξη. Όταν ο άλλος θέλει να ανοίξει ένα καφενείο και δεν μπορεί. Και θα πάω σε κάτι άλλο για να μην μου τιμωρώ. Το ΦΠΑ είναι τελείως άδικο που μπήκε και αυξήθηκε, διότι η Κάρπαθος δεν έχει ούτε υπηρεσίες, ούτε συγκοινωνίες, ούτε υγεία, ούτε παιδεία, ούτε τίποτα. Τον Οκτώβριο ξέρετε τι θα γίνει εδώ. Θα είναι δυσβάστακτη η οικονομική κατάσταση περισσότερο από την. Και εντάξει, εγώ είμαι επιχειρηματίας, ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας κατοικός, ένας μισθό. Ένας συνταξιούχος που να σε κουρέψανε και μειώνει τις συνεχώς το εισόδημά του, δεν θα μπορεί να ζήσει. Όλα αυτά λοιπόν περί υγείας. Εγώ θεωρώ ότι είναι άκερα αυτή τη στιγμή. Εάν δεν κάνει ανάπτυξη το νησί αυτό, να έρθει περισσότερο στο ορισμό σου. Ελλάδα. Και η Ελλάδα. Εδώ όμως έρχονται κάτι διαθυντικά team και ανοίγουν. Δεν μπορούν να σταθούν οικονομικά. Και κλείνουν και φεύγουν. Άρα λοιπόν, άμα δεν γίνει πραγματική ανάπτυξη και στη χώρα μας, αλλά και στην Κάρπαθο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των κυβερνήσεων όλων. Που αντί να μιλούν για ανάπτυξη, μιλούν για χρέος. Το χρέος είναι παθητικό. Στον πρώτο εδώ. Τώρα πρέπει να κάνει ανάπτυξη για να αντιμετωπίσει το χρέος. Δεν κάνει ανάπτυξη, καταχρεωμένο θα είσαι και να στο χαρίσει το χρέος από την επομένη θα έχει πάρει χρέος. Για να κλείσω, να ζητήσω κάτι. Αν είσαι στην κυβέρνηση, θα πρέπει το ΦΠΑ στην Κάρπαθο είναι τελείως άδικο. Το Πασόκ μιλούσε για το μεταφορικό ισοδύναμο. Διότι εμάς για να φέρουν ένα κυβότιο εδώ, θέλουν 10-15 ευρώ. Και Θεσσαλονίκη πάει με 2-3. Εάν λοιπόν πάει και το ΦΠΑ 23, δεν έχουμε τίποτα. Γιατί να μείνουμε στην Κάρπαθο. Γιατί όμως, δεν λέμε και την αλήθεια, δηλαδή, το ΦΠΑ, ποιος έκανε τους προηγούμενους ΦΠΑ για τα νησιά τα δικά μας και μετά το επέκτηναν και ο Μητσοτάκης για τα υπόλοιπα. Ο Αγράφη Παντρέπη. Και γιατί το έκανε αυτό, το έκανε για αυτούς τους λόγους που λέμε τώρα. Και όταν ήρθε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, εγώ πήγα στον Μπακούλια, ο Μπακούλιας πήρε τηλέφωνο και τον Παπακοσταντίνο και τον Βουτσέλο, και τους είπε ότι μην φέρετε τον νόμο τον εφαρμοστικό
για το ΦΠΑ στα νησιά για εθνικούς λόγους. Γιατί θα φύγουν οι κάτοικοι, θα μεταναστεύσουν και θα έρθουν οι αεροδοτοί να μείνουν εδώ. Αυτά είπε ο Κάρολος σε αυτούς και εγώ θα πάει 2-3 φορές για να προκαλέσω αυτό το πράγμα. Δυστυχώς όμως τώρα η πρόταση που έκανε η κυβέρνηση ήταν η πρόταση δική της. Είναι καταρχήν έλεγε ότι στα μικρά νησιά δεν θα ανέβει, μετά θα πληρωθήσω. Μετά είχε ο Καμένος και έλεγε ότι αυτό θα παρατηθεί. Έτσι το ΦΠΑ και μετά πήγε το ψήφισε πρώτο. Λοιπόν, τι να λέω τώρα. Είναι και μετανάστευση. Θα προχωρήσω, Μανώλη, από την σταμάτηση. Είχε πει για το πρώτο μνημόνιο. Ήταν μια αναγκαστική επιλογή. Γιατί υπήρχε ύφεση, γιατί δηλαδή υπήρχε μια μπάλα που κατρακυλούσε. Για να έρθει η ανάπτυξη, κατά τη γνώμη μου, πρώτα πρέπει να σταματήσει η κάθοδο. Πρώτα θα σταθεροποιήσει την οικονομία σου, να μην πηγαίνει παρακάτω. Αυτό προσπαθήθηκε να γίνει, κάπου επετέφθη με ένα μικρό πλεόνασμα, αλλά είχε τεράστιο κόστος. Δυστυχώς κατανεβήθηκε δυσανάλογα. Και κάποιος από το 44 πήγε στο 4 και άλλοι από το 35 πήγαν στο 30. Όπως και να είναι όμως, υπήρξε ένα αποτέλεσμα προσπαθώντας. Ήρθε μια κυβέρνηση η οποία ήλπιζε και έταζε στους πάντες τα πάντα, σε σημείο να προβληματίσει και εμάς, μήπως είχε δίκιο. Αλλά φάνηκε ότι δεν έψαξε να αλλάξει τη εκ των προτέρων να είναι προετοιμασμένη. Και όταν έψαξε να βρει συμμάχους και λεφτά, γιατί τελικά λεφτά χρειαζόμαστε, απεδείχθηκε ότι οι πόρτες ήταν κλειστές και μόνο η Ευρώπη έδινε εγγύηση και συνεργασία και δανεικά. Εκεί είμαστε λοιπόν τώρα. Και σαν συμπολίτευση βάλαμε πλάτη υπεύθυνα, πιστεύω, με μεγάλο κόστος, και σαν αντιπολίτευση δείξαμε την ίδια σοβαρότητα, 7 μήνες τώρα, ήταν πολύ εύκολο να μην στηρίξει την κυβέρνηση από τότε που έκανε νερά η Λαϊκή Συμπαράταση, που λέγεται Κυριακή, η αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ, να τη ρίξει κάτω. Αλλά το θέμα δεν είναι να αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Το θέμα είναι να υπάρχει μια σταθερότητα, να υπάρχει μια αξιοπιστία προς τα έξω, για να μας εμπιστευτούν και άλλοι και να αρχίσουν να ανοίγουν οι στρόφοι και σιγά σιγά της οικονομίας. Έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Αλλά όσο είμαστε σε ύφεση και όσο δεν δείχνουμε αξιόπιστη παρά έξω, πάλι σου λέει, θα του δώσω κι άλλα χρήματα. Μα κι αν τα χάσω. Ποιος έρχεται να κάνει σήμερα δουλειά στην Ελλάδα, να σου πει. Άρα λοιπόν, τώρα άλλο περίμενα να πει. Τι θα κάνουμε τελικά με το ΦΠΑ. Εμείς έχουμε πει ότι αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε πράγματα που εμείς δεν τα δεχτήκαμε, όπως είναι η εστίαση, όπως το ΦΠΑ, αλλά τώρα έλεγε ή θα τα ψηφίσετε ή τελειώσαμε. Ενώ μας σου λένε έτσι, δηλαδή όταν φέρνεις ένα όπλο εδώ πέρα και μιλάς σε μένα ή θα γίνω σε τόσο, το ή δεν υπάρχει. Θα πω μέσα σε όλα. Δηλαδή και η ευθύνη είναι γιατί καταλήξαμε εδώ πέρα αυτό το ξένα. Είμαστε λίγο καλύτερα, δεν ξέρω πόσο καλύτερα, αλλά καλύτερα. Τώρα είμαστε χειρότερα. Και αυτό είναι αμφισβήτητο. Όποιος θέλει να μην το δει, καλά λέει. Αλλά είναι χειρότερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα, εάν είμαστε στα ΣΥΝ, δηλαδή δεν είμαστε αντιπολίτευση, να προσπαθήσουμε να βρούμε ισοδύναμη. Και θα πρέπει ο κόσμος, εμείς εδώ, και εμείς να βοηθήσουμε, γιατί αν κατά τα ψέματα, αν ο κόσμος δεν ξεσηκώνεται, η δουλειά δεν γίνεται. Δηλαδή, το να κάνετε στον καναπέ και να περιμένει να στο φτιάξει μια άλλη περίπτωση, δυστυχώς δεν γίνεται στην Ελλάδα. Βουλιέ, όσο αφορά το ΦΠΑ, εφόσον δεν πολύ μποράσαμε, τουλάχιστον να πηγαίνει στο κράτος. Δεν πρέπει να πάρει κανένα ΦΠΑ. Και κυκλοφορεί μια φήμη ότι ξέρει ότι αν δεν φέρει το ΦΠΑ, θα κλείσει η επιχείρησή μου. Αυτές οι κάρτες εδώ που είναι. Αυτές οι κάρτες, γιατί δεν θα μπορούσε. Προχωρήσαμε, διότι εγώ δεν ήθελα, να μιλήσω έτσι. Δεν ξέρω κι εγώ από ό,τι είναι και Πασό, αλλά μπορεί να είναι. Μιλώ όμως υπεράνω κομμάτων, διότι δεν ήθελα να μιλήσω κομματικά. Είναι σαν πίτα πράγματα. Δηλαδή, φωνάζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, 1002. Ωραία, εγώ ό,τι λέει μαζί του. Είναι 8 μήνες, έτσι. Έπιασε ένα από τη λίστα Λαγκάρτ, να πει ορίστε. Η λίστα Λαγκάρτ, η λίστα Τάλε, η λίστα Τάλε, πιάσαμε το Τάλε. Και σας τον παραδίδω. Ούτε στα νησιά αυτό που λέτε βελτιώθηκε η κατάσταση των αποδείξεων, κανένα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να διοικήσει αυτό το κράτος.
Δεν ξέρουν, δεν μπορούν, γιατί δεν φανταζόμουν τι δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν να το πούν. Το πιθανότερο δεν μπορούν. Δεν έχουν πείρα. Όπως υπάρχουν στην Τόλοκα. Που το ξέρω εγώ, που είμαι βουλευτής, που το ξέρει ο υπουργός, που ο υπουργός αυτός είναι, πόσο λένε, φοριακός, ο Αλεξέας είναι φοριακός, δεν είναι γιατρός για πότε το ξέρει, αλλά και γιατρός μέσα το ξέρω. Τι συμβαίνει λοιπόν, γιατί δεν μιλώ για τους μεγάλους και όλα αυτά που λέμε, μιλάμε για τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, τον καφετή της Χάλκης. Λοιπόν, εδώ δεν γίνεται το πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό να μην τα καταλαβαίνει. Δεν δείχνει. Και υπάρχουν τρόποι. Δηλαδή, εάν έλεγε παραδείγματος χάρη εδώ ότι εάν κύριε σε πιάσω όλους του μηνός και δεν μου φέρεις τα λεφτά του ΦΠΑ που εισέπραξε, δύο του μηνός έχουν συμπέρουν την άγρια καταστήματα. Μόλις γινόταν αυτό, άμα το μηνό η αγορά εδώ, θα είναι μεσήθεια από την παραμονή των βράδων. Δεν μπορούν, δεν θέλουν, δεν έχουν ικανότητα. Ένα από όλα αυτά ισχύει. Μου γίνεται εδώ να κάνω μια πολιτική ερώτηση αν μου επιτρέπετε. Παρόλο ότι παρακολουθώ έτσι τα πάνελ, τα κανάλια και τέτοια, ειλικρινά δεν μπορώ να βάλω άκρη. Η ερώτηση που θα σας κάνω είναι συγκεκριμένη, διότι αισθάνομαι ότι θέλω να ακούσω κάτι από αυτή την ερώτηση. Πόσο έτοιμα είναι τα κόμματα τα οποία διαβεβαιώνουν ότι δεν μπορούμε παρά πρέπει να εκπροσωπούμε από συγκυβέρνηση, από συνεργασίες, να δεσμευτούν για ένα βάθος τετραετίας και να ξέρουμε ότι αυτοί οι οποίοι συναποφάσισαν να κυβερνήσουν δεν είναι για τρεις μήνες, δεν είναι για τέσσερις μήνες. Έχουμε κουραστεί με τις εκλογές. Έχουμε κουραστεί. Τα παιδιά μας δεν ξέρουν τι σημαίνει εκλογές. Γιατί κάνουμε εκλογές, δεν ξέρουμε. Εντάξει, εμείς πιο μεγάλη υποτίθεται ότι γνωρίζουμε και λίγο την ιστορία, τι ήταν ο ένας, τι ήταν ο άλλος. Και εδώ πέρα δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Λέω, εσείς πιστεύετε ότι έχει οριμάσει το πολιτικό σύστημα, ούτως ώστε να δεσμευτούν ότι θα πάμε σε βάθος τετραετίας? Δυστυχώς έχει και το σχολείο με αυτό, διότι εκείνο μπορώ να πω ότι περισσότερες φορές λογικές ακούγονται από αυτές που ακούγονται. Οι περισσότεροι δυστυχώς είναι ανώρυθμοι. Δηλαδή, γιατί κάνουμε τώρα εκλογές, διότι υποτίθεται, δεν είναι ο εκλογός, να στηρίζεται σε 225 βουλευτές, οι οποίοι δεν ήταν κόμματός και ήταν οι δύο. Γιατί όμως, διότι ήθελε λέει αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία δεν την έχει, δεν την έχει. Ενδεχομένως κάνει την πρώτη θέση. Είμαστε ανώρυποι τώρα, τι να κάνουμε. Ένα λαός που κάνει 6 εκλογές σε 5 χρόνια. Τι λαός. Το λένε μόνοι τους οι αριθμοί. Είμαστε ανώρυποι. Όλοι. Λοιπόν, και ο τρόπος που ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τους καλύτερους. Εγώ βλέπω ότι οι μισοί βουλευτές χρειάζονται ψυχία. Αυτοί όμως δεν διορίζουν. Ψηφίζει ο κόσμος. Ασχολείται. Του ψηφίζει ο κόσμος. Ο κόσμος του. Αυτό πέντε φορές. Αυτό δεν έχει και αντίλογο. Ψηφίζει ο κόσμος, αλλά και τώρα που μπορεί να γίνει λίστα, δεν έχουν το κουράγιο να επιλέξουν τους καλύτερους στις πρώτες θέσεις. Αλλά μπαίνει με κριτήρια άλλα ότι δεν είναι τέτοιο. Γιατί παραδείγματος χάρη, εάν. Μιλώ, θα πω να μην. Εάν να μου πει η Φόφη, ξέρω εγώ. Εγώ. Αγάπη τον Γιάννη πάνω. Εγώ θα έχω την οριμότητα να πω αυτό που του είπε, πιστεύω ότι ο Γιάννης είναι καλύτερο από εμένα. Άρα εγώ θα το λεπτό. Το πρώτο που θα κάνω, κύριε το ονόματα μου, δεν είναι να πω,
Εγώ με έναν κόσμο μου δώσε 8.000 και τον Γιάννη δώσε τόσα και θα πάρει το Γιάννη. Και ποιο είσαι. Άρα εγώ φεύγω. Και ο Γιάννη τώρα με την άλλη μεριά. Θα κάτσει να το δεχτεί αφού βλέπει ότι είναι και παράλογο και άδικο. Και όχι αξιοκρατικό. Εδώ υπάρχει μια σχετική ωριμότητα και καταλαβαίνουμε. Και πιστεύω ότι τα δικά μου στιγουδέντια είναι όσο γίνεται πιο δίκαια και αξιοκρατικά. Έτσι θα πρέπει να είναι όλων. Αλλιώς θα είναι εγκάθετη τώρα που είναι χωρίς ταυρό. Βάση είναι 99%. Από τα κόμματα που έχουν καθαρίσει το ελληνικό του και βοήθησε το κόμμα στο δεν έχει μέσα ούτε παραγούρες, ούτε κλέφτες, ούτε απαθέρους του Πασόκου. Είναι στα λακώνα και δεν έτσι. Εγώ να κάνω μια ερώτηση πάνω σε συνέχεια του Δημάρχου. Θα έχουμε μια κυβέρνηση όπως και βάλε, το Ιαμένο θα περπάσει και θα είναι συνεργασία. Μήπως είναι ο Παπαδάκης, ο Παπαδάκης, ο Παπαδάκης, ο Παπαδάκης. Τώρα, επιβάλλεται το Παπαδάκης, η αστρία τώρα τελευταία, το Βέλγιο ήταν, δύο χρόνια χωρίς πρωθυπουργό. Η αστρία. Η χώρα την κοινούσε κανονικότατα. Μήπως οι αρμοδιότητες λοιπόν... Μήπως λοιπόν οι αρμοδιότητες πρέπει να κατανοηθούν κατά αυτόν τον τρόπο να μην γίνει η χώρα και θα ποιος θα ρεκοδίσει. Πώς θα γίνει. Αυτό λέμε, λοιπόν, ότι πρέπει να γίνει... Και να σταματήσουμε και αυτό. Να εξουκρατεί, να είναι γενική γραμματής, να μην αλλάζονται, άσχετα από κάθε κυβέρνηση. Θέλει να μιλήσει. Δεν έκανε το Πεπονής το ΑΣΕΦ που με καλύπτει. Το ΑΣΕΦ πώς το έκανε, αυτό το έκανε. Πού τα βλέπετε. Είναι σύνδεσμος. Διότι όταν εγώ πω να ψηφίσω, πρέπει να ξέρω τι ψηφίσω. Γιατί η ψήφος δική μου είναι ίδια με την ψήφο ενός παλαβού. Δεν έχει πολύ αλλά εκείνος δεν έχει ψήφο. Εγώ πω. Αυτή είναι η διάρκεια. Εκείνος δεν έχει ψήφο. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, δεν έχει ψήφο. Να του δίνει αυτά τα σαφά, επιδοτήσεις για την αγορά του σχολ, να κάνει χρήματα χωρίς να κάνει εκεί. Δεν μας πρέπει να το δούμε. Και η ντομάτα που θα τρώμε κι άλλο, και που τρώμε και σήμερα τέτοιο, που είναι τα σκόρτα, τη Βουλγαρία, το Μαρόκο. Δεν κάνουμε τον εξαγωγό, δεν κάνουμε. Να σας πω κάτι άλλο. Όταν όλοι κάνουμε τα παιδιά μας, ή κάτι άλλο, όταν όλοι κάνουμε τα παιδιά μας, γιατρούς, δικηγόρους, καθηγητές δημοσίου, το ένα το άλλο να πούμε, όλοι, παραγωγή ποιος θα κάνει. Ξέρετε κανένα να σκέφτεται την παραγωγή σας. Άρα λοιπόν, μια κυβέρνηση ενότητας πραγματικής που θα αποφασίσει 4 χρόνια θα πρέπει να γίνει τώρα. Ενότητα. Όχι να κάνει ο άλλος αντιπολιτευτικό. Πέρασαν 4 χρόνια και λέγανε στον κόσμο ότι μπορεί να δανείζεται το κράτος χωρίς να έχει μνημόνιο. Ή αυτό το πράγμα. Και τα παραδεχτήκαν όλοι. Ο Σαμαρά διέγραψε τη χώρα διότι ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Τη διέγραψε. Και ο ίδιος μετά έφερε τον σκληρό τον κατέφερε. Ο Τσίπρας ήθελε να ακούσει κουβέντες του πατή του για τα μνημόνια. Τώρα διαγράφει τους άλλους ή τσακώνται με τους άλλους του, γιατί αυτοί είναι αντιμνημονιακοί. Λοιπόν, τι είναι δυνατό. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει την αλήθεια. Την αλήθεια καταλάβει ο κόσμος, αλλά τα κόμματα του πούνε την αλήθεια. Κάθε κόμμα. Δεν τη λένε. Και δεν τη λένε για να εξηγήσω. Εγώ δεν είμαι βουλευτής. Την αλήθεια σας την είπα. Ωραία. Ωραία. Αλλά λέω το εξής. Είναι και άλλοι βουλευτές σαν και εμένα που αυτό το μνημόνιο που φέρανε σήμερα το έχουν υπογράψει όλοι. Τώρα εκτονώθηκε ο κόσμος και είχε καταλάβει. Εντάξει, είναι σε καλύτερη φάση από ό,τι την προηγούμενη. Αλλά αυτό το μνημόνιο το υπόγραψαν όλοι. Άρα θα το καμπώσουμε όλοι. Δεν νομίζω κάτι θα έχει πάλι κρίση. Παιδιά, κάποιος άλλος
να σημειώσει κάτι ή κάτι διαφορετικό. Για να μην παξιγορούμε και μια ωραία κουβέντα και χρήσιμη που γίνεται τώρα να μην καταντήσει η κουραστική. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα. Α, ναι, ναι, Γερμανολογή. Ένα πρόβλημα που έχουν εμείς οι Καρπάτοι είναι ότι ενώ είμαστε το δεύτερο σε μέγεθος νησί της Δωδεκανήσου και εξαιτίας της υπερανάπτυξης της Ρόδου και της Κόφ σε κάθε αναπτυξιακό νόμο πέφτουμε στην ίδια κατηγορία και οι 12. Εκεί έχουμε την αίσθηση ότι χάνουμε κάποιες επιδοτήσεις. Και ενώ το αίτημα αυτό είναι διαχρονικό από τους Καρπάτιους, σας κατηγορούμε ότι επειδή οι πολλοί ψήφοι είναι στη Ρόδο και στην Κο, δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε αυτές τις δύο κατηγορίες. Η Ρόδος και η Κος είναι κορεσμένες περιοχές, άρα υπάγονται στην Α κατηγορία, ας πούμε, και επιδοτούνται με 20%, ενώ η Κάρπατος και τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία ακόμα δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο της πλήρους ανάπτυξης, να επιδοτούνται με το 50-60%, όπως άλλες παρόμοιες περιοχές έχουν γίνει και τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, στο ίδιο σύμπλεγμα νησιών να διακρίνουμε ποιοι είναι οι υπερανεπτυγμένοι και ποιοι χρειάζονται καλύτερα κίνητρα για την ανάπτυξη. Σωστό είναι το θέμα, αλλά πρέπει να σου πω ότι άλλη είναι η αρμοδιότητα του βουλευτή, άλλη είναι η αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το περιφερειακό ΕΣΠΑ το καθορίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν το καθορίζει το περιφερειακό. Δεν το καθορίζει το περιφερειακό. Μιλώ για αναπτυξιακούς νόμους, κύριε. Ναι, αλλά το ΕΣΠΑ οδηγεί στην ανάπτυξη. Ο αναπτυξιακός νόμος θέλει εφαρμογή. Δηλαδή σήμερα βάζει κανένα λεφτά ιδιώτη στη σημερινή Ελλάδα. Τα λεφτά που υπάρχουν τώρα είναι τα λεφτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για ανάπτυξη. Που είναι το ΕΣΠΑ και το Juncker, αυτό που θα δώσει. Αν το δώσει το όπως θα το δώσει, αυτά. Αν θα τα πάρουμε αυτά τα λεφτά και εμείς, η περιφέρεια ή ο Δήμος, οποιοδήποτε, δεν τα οδηγεί σε ανάπτυξη, δεν πρέπει να σώσει όλο να καταλάβει. Στη Χάλκη είναι 150 άτομα και κάνει ένα γιατρείο πολυδύναμο που εστίχησε 5 εκατομμύρια. Το ίδιο πολυδύναμο γιατρείο, αυτό έσπαγε. Το ίδιο πολυδύναμο γιατρείο έγινε και στην όλη. Το ίδιο πολυδύναμο γιατρείο. Το δικό μας είναι 700.000 ευρώ. Όχι, λέω πολυδύναμο. Δεν ξέρω πώς πήγε στο Λίμπο. Αλλά το ίδιο πολυδύναμο έγινε και στη Λίμπο. Που είναι τουριστική η περιοχή. Το ίδιο είναι στην Αντιμάχη. Φωνάζει η Αντιμάχη. Το ίδιο έγινε σε 70 περιοχές της χώρας. Αυτά όλα είναι ΕΣΠΑ. Δεν είναι καμία ΕΣΠΑ. Λοιπόν, αν λοιπόν είχαμε ανάγκη παραγωγή, έπρεπε το ΕΣΠΑ να κατευθύνουμε σε μονάδες που να δώσουν παραγωγή, εξαγωγές. Τι να κάνουμε. Ακόμα και μαρίνες, αν μπορούσαμε να κάνουμε, λένε, εγώ μίλησα με διαφόρους περιφερειάρχους, και λέει το ΕΣΠΑ δεν περιγράφει μαρίνα. Σωστό. Αλλά όταν θέλει η περιφέρεια και η κυβέρνηση να ζητήσει ανακατανομή του ΕΣΠΑ, να πει δηλαδή ότι για παραγωγή θέλω να είναι μαρίνα. Δεν θέλω να είναι, ξέρω εγώ, αφαλατώσει νερού. Ξέρετε ότι τα λεφτά του ΕΣΠΑ πήγαν στην αφαλάτωση του νερού, έτσι. Λοιπόν, καμία σχεδόν αφαλάτωση δεν λειτουργεί, διότι δεν έχει σέβει και το ΕΣΠΑ. Πήγαμε να μην είναι. Τα λεφτά θα τύπαινε. Έγινε ανάπτυξη. Τι, η Ευρώπη τι είπε. Αφού θέλουν αφαλάτωση, δώστε τη για να έχουν δικό του νερό. Άμα δεν μπορείς όμως εσύ το νερό να το ξεφωνακώ, του δικού μου το μυαλού. Εγώ σαν υπουργός έφερα την τηλεϊατρική. Ίσως να έρθει και εδώ κάτι. Λοιπόν, όμως μετά από μένα, σέρβις τηλεϊατρικής δεν έχει. Και τα μηχανήματα καταστραφήκαν. Και τώρα φέρνουμε νέα μηχανήματα, πολλά μισή εδώ,
να σας το πει, για νέα τηλεατρική. Αλλά την τηλεατρική δεν θα έχει παραγωγή. Η τηλεατρική όμως μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο. Δεν μπορεί όμως όλα να τα βάζουμε στο ΕΣΚΑ. Δηλαδή ή θα θέλουμε παραγωγή ή θα θέλουμε βελτίωση των όρων ζωής μας. Μια σωστή διαχείριση θα ήταν ένα ποσοστό να πάει εδώ και ένα ποσοστό να πάει εδώ. Και δεν πάει εδώ. Παραγωγή έχουμε μηδενική σειρά, ελάχιστα. Υψότερη μετά, δεν μιλάω τώρα για την περιοχή του Ιωκίνα. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα τα λέμε, τα ξαναλέμε, λύσεις δεν δίνουμε και πολύ λόγο. Αλλά αυτά είναι πολύ λόγο. Παιδιά, κάποιος άλλο. Παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που τιμήσατε σήμερα το διάλογο. Ευχαριστούμε τον Δήμο που μας προσέφερε μέσω του πρόεδρου του την αίθουσα. Διαπιστώσαμε ότι ενώ το κοινό δεν ήταν μονοκομματικό, τα προβλήματα και οι προβληματισμοί ήταν κοινοί. Η αγωνία ολωνών είναι ίδια. Και ευελπιστούμε μετά τις εκλογές να υπάρξει μια συγκυβέρνηση όσο γίνεται μεγαλύτερη για να μπορέσουμε να σταματήσει η ύφεση, μήπως και η πολυπόθητη ανάπτυξη ξεκινήσει.